Το τελευταίο χρονικό διάστημα πραγματοποιούνται πυρετόδεις προετοιμασίες από τις Ουκρανικές Ενοπλές Δυνάμεις για την εκτόξευση μεγάλης κλίμακας επίθεσης με σκοπό την απελευθέρωση εδαφών της χώρας τους από τους Ρώσους. Οι προετοιμασίε αυτέ βρίσκονται στο τελικό του στάδιο και περιλαμβάνουν την ένταξη δυτικών αρμάτων, τόμ Tom τόμα, πολλαπλό εκτοξευτή πυράβλων πυροβολικού, αντιαρματικών και αντιαεροπορικών συστημάτων στι Ουκρανικέ Ένοπλε Δυνάμει, την εκπαίδευση προσωπικού του σε αυτά και το πάντρεμά του σε ένα σύγχρονο δόγμα διεξαγωγή επιχειρήσεων. Το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνα δημοσίευσε ένα βίντεο από μέρος τη επίσκεψη του Σόιγκου στην περιοχή. Στο βίντεο, ατελείω ότι οι αριθμοι αρματων αιρμάτων μάχη T90M και T72B3 διακρίνονται από μακριά. Τα τάγκ είναι μία από τι πιο συχνέ απώλειες των πόλεμων στην Ουκρανία, ωστόσο η Ρωσία συνεχίζει να στέλνει άρματα μάχη διαφόρων μοντέλων και ηλικιών στην πρώτη γραμμή. Δεκάδε γνωμοδοτήσει Ρώσων ειδικών λένε ότι η Μόσχα θα επιδιώξει να επιστρέψει στην ιδέα του στόλου πολλών χιλιάδων αρμάτων μάχη. Το T-90M είναι το πιο εξελιγμένο ρωσικό τάγκ που συμμετείχε στον πόλεμο. Τα τάγκ που παρατάχθηκαν σήμερα δείχνουν ότι του τελευταίου μήνε η Ρωσία έχει επικεντρώσει τι προσπάθειε στην παραγωγή του. Ωστόσο, έχουν ήδη διατυπωθεί ισχυρισμοί ότι ένα μικρό τμήμα αρμάτων μάχη T-14 αρμάτα βρίσκεται ήδη στην Ουκρανία. Τα ρωσικά μέσα ενημέρωση ισχυρίζονται ότι το τάγκ συμμετείχε ακόμη και σε εχθροπραξίε, αλλά έμεσα βομβαρδίζοντα τι ουκρανικέ θέσει από απόσταση. Οι ρωσικέ ένοπλε δυνάμει είναι γνωστό ότι έχουν προβεί σε εκτεταμένη αμυντική οργάνωση των καταληθέντων εδαφών με έμφαση σε Ζαπορίζια και Κρυμαία, γεγονό που σε συγκερασμό με την αριθμητική του υπεροπλία του καθιστά ικανού να αναχαιτήσουν την ουκρανική επίθεση εφόσον αυτή εκδηλωθεί. Αυτό έγκυται στην αναμονή εκδήλωση τη Ουκρανική επίθεση και σε πρώτο χρόνο στην απορρόφηση τη επιθετική ισχύω από τι αμυντικά ταγμένε σε αλφα-κλιμάκιο ρωσικέ δυνάμει και σε δεύτερο χρόνο στην εκδήλωση αντεπιθέσεων με τι τεράστιε εφεδρείε σε άρματα και μηχανοκίνητα μέσα. Αυτό εκτιμούμε ότι είναι το πιθανότερο να εφαρμοστεί και έγκυται στην εκδήλωση μεγάλης κλίμακας ρωσικής επίθεσης πριν την εκδήλωση της Ουκρανικής, προλαμβάνοντάς την με σκοπό την αποδιοργάνωση και καταστροφή του μεγαλύτερου μέρους των Ουκρανικών δυνάμεων επίθεσης, όταν αυτές θα βρίσκονται στη φάση συγκέντρωσής τους, οπότε και θα είναι λίγα ανεβάλλοντες. Εκτίμηση μα είναι ότι η Ουκρανική επίθεση θα αποτελέσει το κύκνιο άσμα του πολέμου με τους εμπόλεμου να διατηρούν περίπου στο ακέραιο τα εδάφη που κατέχουν αυτή τη στιγμή. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.